πει ότι το λένε και οι επιστήμονες άλλωστε ότι κάπου εκεί έξω στα 7 δισεκατομμύρια ανθρώπους υπάρχει και ένας ουσίας μας. Είχαμε δείξει ένα βίντεο πριν από λίγους μήνες που υπάρχει μια οργάνωση που προσπαθεί να φέρει κοντά ανθρώπους που μοιάζουν. Θα δούμε μια περίπτωση ενός ανθρώπου που όχι απλά είχε ένα ουσία, αλλά έμπλεξε σε περιπέτειες και έμεινε 17 χρόνια στη φυλακή για κάτι που δεν έκανε. Άκου τώρα. Λοιπόν, κοιτάξτε. Όχι μόνο είναι ίδια ακριβώς, με ίδιο κούρεμα, με ίδιο παρουσιαστικό, αλλά μοιάζουν ακόμη και τα αρχικά του ονόματός τους και το επίθετο. Κοιτάξτε τώρα αυτόν εδώ που είναι ο Ρίτσαρντ και καταδικάστηκε το 1999 για τη ληστεία που βλέπετε και έμεινε στις φυλακές του Κάνσας για 17 χρόνια. Ο Ρίτσαρντ από την πρώτη στιγμή αυτός λέει ότι εγώ δεν έκανα, παιδιά, τίποτα. Δεν ήμουνα στην περιοχή. Ένας αυτόπτης μάρτυρας λοιπόν τον υποδεικνύει και λέει αυτός έκανε τη ληστεία. Δεν υπάρχει αποτύπωμα, δεν υπάρχουν ίχνη DNA, υπάρχει μόνο η μαρτυρία του. Επί 15 χρόνια προσπαθεί να τους αποδείξει ότι δεν είναι αυτός. Μία οργάνωση λοιπόν που πάει και υποστηρίζει ανθρώπους που λένε ότι είναι αθώοι, καταφέρνει και βρίσκει τον πραγματικό δράστη. Μεταφέρεται ο Ρίτσαρντ σε άλλες φυλακές και του λένε ότι είναι εδώ και ο δικός σου, ο αδελφός σου, ο δίδυμος. Δεν έχω λέει δίδυμο. Είναι εδώ ο Ρίκη, του λένε. Στις ίδιες φυλακές αυτοί οι δύο τύποι συναντήθηκαν λέγοντας ότι ο ένας με τον άλλο δεν έχει καμία σχέση και βέβαια και οι δύο είπαν ότι δεν έχουν καμία σχέση και με την ληστεία. Θα δούμε την ιστορία του και πώς αυτός ο άνθρωπος 17 χρόνια μέσα στη φυλακή πάλευε, τον στήριζε η γυναίκα του, έκαναν και δύο παιδιά γιατί έπαιρνε και άδειες και έβγαινε από τη φυλακή. Και τώρα έχουμε το βίντεο της απελευθέρωσης που αγκαλιάζει την κόρη του και την οικογένειά του. Απίστευτα πράγματα, κάπου εκεί έξω ενός ουσίας μας. Πάμε να δούμε το βίντεο. Μην το συζητάς. Ο Ρίτσαρντ Άντονι Τζόουνς δεν έπεσε απλά θύμα δικαστικής πλάνης. Του έκλεψαν 17 ολόκληρα χρόνια από τη ζωή του για μια ένοπλη ληστεία που δεν έκανε, χωρίς μάλιστα να βρεθούν ατράνταχτα ενοχοποιητικά στοιχεία εναντίον του. Πέρασε 17 χρόνια στη φυλακή για ληστεία που είχε διαπράξει ένας σωσίας του και είχε καταδικαστεί χωρίς να υπάρχουν δακτυλικά αποτυπώματα ή DNA που να το συνδέουν με τη ληστεία. Η υπόθεσή του επανεξετάστηκε όταν ο Τζόουνς έμαθε ότι στη φυλακή όπου εξέτειε την ποινή του υπήρχε ένας έγκλειστος που ήταν ολόιδιος με αυτόν και είχαν και το ίδιο όνομα. Διαβολική σύμπτωση και τραγική ηρωνία μαζί. 1999 στο Μιζούρι τον ΗΠΑ. Ο Ρίτσαρντ κρίθηκε ένοχος για ληστεία και καταδικάστηκε σε κάθειρξη 19 ετών, αφού σύμφωνα με έναν και μοναδικό αυτόπτη μάρτυρα, αυτός ήταν ο δράστης της ένοπλης επίθεσης σε κατάστημα. Σε νέο δικαστήριο όμως ο ίδιος μάρτυρας δεν μπόρεσε να επιβεβαιώσει ότι ο δράστης ήταν ο Τζόουνς, αντί του πραγματικού ενόχου, αφού οι δύο άνδρες ήταν ολόιδια ακόμη και στο κούρεμα. Ο Τζόουνς είχε ασκήσει ούκο λίγες φορές έφεση κατά της απόφασης, χωρίς ωστόσο ουσιαστικό αποτέλεσμα. Φώναζε εξ αρχής ότι δεν έχει καμία σχέση με τη ληστεία. Πριν από δύο χρόνια άκουσε για έναν άνδρα στη φυλακή, τον Ρίκη, έναν άλλο φυλακισμένο που του έμοιαζε απίστευτα και είχαν μάλιστα και το ίδιο όνομα. Όταν είδα τη φωτογραφία του όλα έβγαλαν νόημα όπως αναφέρει. Ήταν ίδιος με αυτόν και έτσι κατάλαβε ότι μπορεί να βρέθηκε ο πραγματικός δράστης της ληστείας. Το 2015 απευθύνθηκε στους ερευνητές του Midwest Innocent Project, έναν οργανισμό ο οποίος παρέχει νομικές υπηρεσίες σε καταδικασμένους πολίτες που παλεύουν να αποδείξουν ότι μπήκαν άδικα στη φυλακή. Οι ερευνητές διαπίστωσαν πως πέρα από την απίστευτη ομοιότητα των δύο ανδρών, ο Ρίκη ζούσε κοντά στο σημείο της ληστείας, ενώ ο Τζόουνς πολύ πιο μακριά. Οι δικηγόροι του ανέφεραν επίσης πως ο ίδιος βρισκόταν μαζί με τη σύντροφό του και την οικογένειά της την ώρα της ληστείας. Ακόμη επισήμαναν ότι οι διαδικασίες ταυτοποίησης της αστυνομίας πριν από 17 χρόνια ήταν βαθύτατα εσφαλμένες. Κινήθηκαν όλες οι διαδικασίες, εντοπίστηκε ο άλλος κρατούμενος, ο οποίος είχε βαρύ ποινικό μητρό και έτσι πριν από λίγες ημέρες, ο δικαστής του Κάνσας αποφάσισε την απελευθέρωση του Τζόουνς, κρίνοντας ότι είχε φυλακιστεί αδίκως. Δεν πιστεύω στην τύχη, θεωρώ ότι ήμουν ευλογημένος, δηλώσε σε τοπικά ΜΜΕ, ο ίδιος λίγο πριν επιστρέψει στην οικογένεια και τα παιδιά του. Μείναμε άναυδοι από την τρομακτική ομοιότητα. Όλοι έχουν ένα σωσία, ευτυχώς εμείς το βρήκαμε, δήλωσε ευτυχής ο δικηγόρος του. Μέχρι στιγμής δεν έχει ασκηθεί ποινική δίωξη στο σωσία, ο οποίος αρνήθηκε ότι έχει διαπράξει το έγκλημα. Τώρα προσπαθεί να προσαρμοστεί στη ζωή εκτός φυλακής και ο Τζόουνς δήλωσε χαρούμενος που βρίσκεται μαζί με τα παιδιά του. Τι γίνεται τελικά όταν κάποιο λάθος της δικαιοσύνης στέλνει άδικα στη φυλακή έναν αθώο και μάλιστα για πολλά χρόνια? Υπάρχει άραγε μεγαλύτερο έγκλημα από την καταδίκη ενός αθώου? Ανάμεσα στους 3.317 ανθρώπους που βρίσκονται σήμερα σε θαλάμους θανατοποινητών, σίγουρα βρίσκονται και κάποιοι αθώοι στη θέση των αληθινών δραστών. Το πρόβλημα της αθωότητας είναι πολύ μεγαλύτερο από ό,τι νομίζαμε. Και όπως είχε πει και ο Άγγλος δικηγόρος William Blackstone, καλύτερα 10 ένοχοι να ξεφύγουν παρά ένας αθώος να καταδικαστεί.